Από το περιοδικό Βοανεργές, τεύχος 63, ο ιερός αγών περί του πατρίου. Αγωνιστές περί του πατρίου. Ο ιερομόναχος Γεράσιμος Διονυσιάτης, Αγιορείτης Πνευματικός, 1862-1955. Όσα αγαπητά τα σχηνώματα σου, Κύριε, των δυνάμεων υποθεί και κλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλά του Κυρίου, ότι κρίσον ημέρα μη εν τε σαυλές σου υπέρ χιλιάδες. Ψαλμός Δαβίδ. Γεννήθηκε στο χωριό Βάβδος της Χαλκιδικής το 1862. Οι γονείς του Εμμανουήλ και Παναγιώτα, ευσεβείς και απλοϊκοί χωρικοί, απέκτησαν 6 παιδιά, 3 κορίτσια και 3 αγόρια. Ο Γεώργιος, αυτό ήταν το κατακόσμιο όνομα του πατρός Γερασίνου, ήταν το δεύτερο κατά σειρά παιδί. Από μικρός ήταν πάντα απλός στους τρόπους, καταδεκτικός και προύσχαρος με όλους. Όταν έφτανε σε ηλικία 17 ετών, μαζί με ένα συγχωριανό του τον Αργύρι, ξεκίνησαν από το χωριό για το γειτονικό του Άγιο Όρος, με προορισμό την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Είχε κάποιον συγγενή εκεί ο Γιώργος, τον αδελφό της νύφης του, και πήγαινε με κάποιο θάρρος. Η μονή αυτή αριθμούσε τότε 200 και πλέον μοναχούς. Ο σκοπός του αφήβου όμως δεν ήταν η μοναχική πολιτεία. Την εποχή εκείνη επί Τουρκοκρατίας υπήρχε η συνήθεια να έρχονται οι νέοι στον γύρο περιοχών στο Άγιον Όρος και κοντά στους πατέρες να μαθαίνουν κάποια τέχνη, ώστε φεύγοντας από εκεί να αποκομίζουν και το εφόδιο που ήταν απαραίτητο για τη μετέπειτα ζωή τους. Με πολλά καταπιάστηκε ο Γεώργιος εκεί και στο Μήλο του δόθηκε η ευκαιρία να δουλέψει και τη ραπτική και να εξασκήσει. Ποτέ δεν είχε περάσει από το μυαλό του ότι το θελκτικό περιβάλλον του Αγίου Όρους θα τον εκμαλώτιζε τόσο. Η χαριτωμένη εκείνη νεανική ψυχή κυριολεκτικά μαγνητίστηκε από την καθαρή και γεμάτη αρετή αγιορείτικη ζωή και η ώρα της αποφάσεως και μεγάλης υπόσχεσης δεν άργησε. Κάποια μέρα, αφού είχε ήδη μάθει την τέχνη και πλησίαζε ο καιρός να φύγει, με φωτισμένη σκέψη ο συγγενής του είπε: «Τι λες, Γιώργο, δεν κάθεσαι εδώ που είναι όμορφα να δουλέψεις σαν τεχνίτης, και αν έχεις προορισμό και σε φωτίσει ο Θεός αργότερα, να ακολουθήσεις το δρόμο του». Τα λόγια αυτά περίμενε να ακούσει και ο Γεώργιος. Και γεμάτος θαυμασμό και δέος για την αγιορείτικη ζωή, δηλώνει αυθόρμητα: «Έχω κι εγώ ενθουσιαστεί με τη ζωή σας, Πάτερ». Και στη συνέχεια υποσχέθηκε ότι στον Άγιο Ιωάννη θα έμενε και εκεί και θα πέθαινε. Και υποτάχθηκε ολόψυχα. Η εξολοκλήρου αφοσίωσή του τον χαρίτωσε. Η καλοσύνη και η ευγένεια της ψυχής του τον έκανα σε όλους αξιαγάπητο. Το 1900 τον χειροτώνησαν και τον κράτησαν διάκονο για 12 ολόκληρα χρόνια. Γι' αυτό και ο ηγούμενος Ευλόγιος δεν ήθελε να χάσει από κοντά του το πρόθυμο καλοσυνάτο και απλούστατο στρόψιμο τακτικό. Και ένα από τα άπειρα παραδείγματα της απλότητας και της καλοσύνης του. Στις αρχές της υποταγής του πατήρ Γεράσιμος κατά τη συνήθεια των μοναχών και σήμερα γίνεται παραδοσιακά μοναστήρια να αφήνουν λίγο από τη μερίδα του ψωμιού τους στον άγγελο φύλακα της ψυχής τους. Και συνήθιζε και άφηνε κάθε φορά όλο και μεγαλύτερο κομμάτι, ώσπου ήρθε η μέρα να το αφήνει ολόκληρο. Άρχισε να δυνατίζει. Μια μέρα ο ηγούμενος τον κάλεσε να μάθει τι του συνέβη. Και τότε ο δόκιμος Γεώργιος του εξομολογήθηκε όλη την αλήθεια, ότι δηλαδή ήθελε να ευχαριστεί περισσότερο τον άγγελό του. Τότε ο ηγούμενος περιέστανε χαριέστατα, τον συμβούλευσε να τρώει το ψωμί του, καθώς ο άγγελός του έχει το δικό του. Το 1912 χειροτονήθηκε ιερέας και ανέλαβε νέα καθήκοντα. Λειτουργούσε όχι μόνο στο καθολικό της Μονής αλλά και στα γύρω παρεκκλήσια. Ήρθε και το 1924 το έτος που εισάχθηκε παράνομα και μονομερό στην Εκκλησία της Ελλάδος το νέο ή φράγκικο ημερολόγιο, το οποίο αναστάτωσε τους αγιορείτες πατέρες. Σκέφτηκε τότε ο πατήρ Γεράσιμος ότι ο προορισμός του στο Άγιο Όρος είχε τελειώσει. Έπρεπε και αυτός πια να βγει στον αγώνα και να παλέψει στο πλάι των πιστών. Με την προτροπή του πατέρα Σένιου Κορτέα, μαζί με άλλους 6 πατέρες, τον πατέρα Παρθένιο Νεοσχητιώτη Σκουρλή, τον πατέρα Ακάκιο Ιβυρίτη, τον πατέρα Αρτέμιο Ξένο Φοντιανό, τον πατέρα Αντώνιο Κούτλου Μουσιανό,
τον πατέρα Γεδεών προηγούμενο και πατέρα Ιλαριώνα, εξήλθαν του Αγίου Όρους και από τους πρώτους ενίσχυσαν δια της παρουσίας και των κηρυγμάτων στον Ιερό Αγώνα των πρώτων παλαιοημερολογητών ΒΟΧ. Πολλοί ενίσχυσαν δια της παρουσίας και των κηρυγμάτων στον Ιερό Αγώνα των πρώτων παλαιοημερολογητών ΒΟΧ. Πολλοί ναοί ευτύχησαν και τον είχαν, εφημερίο κατά διαστήματα, μεταξύ των οποίων ο Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνας Καλλιπόλεως Πειραιός και ο Ναός της Κοιμήσεως Θεοτόκου Κολονού Αθηνών. Επίσης πολλοί ναοί και παρεκκλήσια του νομού Θεσσαλονίκης και της Χαλκίδας και των λοιπών χωριών τους, ακούραστος και πάντα απρόθυμος, εξυπηρετούσε τους ζηλωτές πιστούς, όπου και αν τον ζητούσαν ή τον έστελναν, θυσιαζόταν για να εξυπηρετήσει έστω και μια χούφτα χριστιανούς. Το έτος 1933 παραμονή των Αγίων Θεοφανίων λειτουργούν στο νόμο της Αγίας στο ναό της Αγίας Παρασκευής στη Χαλκίδα. Είχε τελειώσει η Θεία Λειτουργία και θα τελούσε το Μεγάλο Αγιασμό. Τότε μπήκανε οι χωροφύλακες και τον συνέλαβαν, προτού κάμει το Μεγάλο Αγιασμό, τον οποίο και έκαμε στο κελί των φυλακών. Στο ίδιο αυτό ναό έμελε και άλλη μια φορά να συλληφθεί. Άλλη φορά πήγαινε στο χωριό Αμπέλια της Χαλκίδος, όταν και πάλι τον συνέλαβαν. Αυτή τη φορά όμως κατά λάθος τον πατήρ Ακάκιο ζητούσαν και τον πατέρα Γεράσιμο βρήκαν στο δρόμο τους. Δεν το θεώρησαν όμως αμαλυταίο, δεν έχαναν άλλωστε τίποτα να πιάσουν έναν επιπλέον. Και αργότερα έλεγε ο γέροντας χαρακτηριστικά για το γεγονός αυτό: «Παπά, ήθελες παπά, βρήκες». Άλλοτε λειτουργούσε στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας της Χαλκίδα, όπου και τον έπιασαν και τον κακοποίησαν σκληρά. Μία άλλη φορά πάλι λειτουργούσε στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας της Χαλκίδας, όπου και τον έπιασαν και τον κακοποίησαν σκληρά. Άλλη μια φορά πάλι λειτουργούσε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Βεσνίκο Αγίου Πνεύματος Αιρών. Κατόπιν δραματικών συνθήκων το συνέλαβαν και με συνοδεία τον μετέφεραν στις καρδίες του Αγίου Όρους και τον οδήγησαν στο πειθαρχικό, στο κρατητήριο. Μόλις μπήκε μέσα, κάποιος γνωστός του, τον υποδέχτηκε καλωσορίζοντά τον και εκείνος τον κοίταξε και προσπαθούσε να καταλάβει ποιος ήταν. «Τι δεν με γνώρισες? Εγώ είμαι ο Παπαευγένιος Λεμονής». Επειδή φορούσε καλυμάφι και όχι καλογερικό σκούφο, δεν τον γνώρισε αμέσως. Αυθόρμητα αγκαλιάστηκαν και έδωσαν τον Χριστό και του κοινού ιερού αγώνου ασπασμό. Ευρίσκονται και οι δύο στην ίδια φυλακή και για τον ίδιο λόγο. Το έτος 1935 ο αείμνηστος επίσκοπος Κυκλάδων Γερμανός Βαρικόπουλος τον χειροθέτησε πνευματικό, οπότε και έγινε περιζήτητος. Από παντού συνέρεε κόσμος για να τον βρει, να δροσιστεί στην πηγή της χάριτος την οποία ο Θεός τον είχε στολίσει και τους δρόσιζε με το να κλαίει μαζί τους τις λύπες ή να χαίρεται σαν παιδί. Όταν αναγκαζόταν να βάλει σε κάποιον κανόνα προπάντων στέρηση της Αγίας Κοινωνίας, έμεινε όλη την ημέρα μελαγχολικός και όταν το ρωτούσαν τι είχε απάντηση, «Νιώθω τέτοια λύπη, παιδιά μου, σαν να στερούμε εγώ τη Θεία Κοινωνία». Είναι επίσης χαρακτηριστικό παράδειγμα της προθυμίας και της απόλυτης υποταγής του είναι το εξής. Το 1936 300 περίπου οικογένειες στα βρέστενα της Λαγωνίας μάλωσαν με την εφημερία τους και η μόνη λύση για αυτούς προκειμένου να τον διώξει ο δεσπότης ήταν να γυρίσουν με το παλιό ημερολόγιο. Βλέπετε, υπήρξαν και τέτοιοι εκβιασμοί. Τότε Πολάκης εν αγνία των ΓΟΧ υπέβαλαν αίτηση προς την τότε τετραμελή ιεραρχία της Ελληνικής Εκκλησίας των ΓΟΧ, η οποία και έγινε αποδεχτή. Ο πρόεδρος της Συνόδου, ο Αποθανού Δημητριάδος Γερμανός, πρότεινε τον πατέρα Γεράσιμο να αναλάβει την αποστολή αυτή. Εκείνος υπάκουος και πρόθυμος, όπως πάντα, να εξυπηρετεί τους χριστιανούς και αυτή τη φορά νεοφωτής τους, ξεκίνησε αμέσως για τη Βρέστενα. Σαν έφτασε όμως εκεί, διαπίστωσε ότι οι χωριάτες εντωμεταξύ είχαν συμφιλειωθεί με τον παπά τους και δεν είχαν πια την ανάγκη του. Απογοητευμένος από την κακοήθεια των ανθρώπων,
πήρε το δρόμο της επιστροφής, όπου και συνάντησε μία γριούλα η οποία έπεσε τα πόδια και ρώτησε αν ακολουθήσει το παλιό ημερολόγιο για να πάρει θετική απάντηση. Και εκείνη τότε τι έκανε, του φίλησε τα πόδια και του εξήγησε πως ήταν 12 οικογένειες στο χωριό εκείνο και πως εξαιτίας του φράγκου ημερολογίου είχαν χρόνο για να εξομολογηθούν, να λειτουργηθούν και να μεταλάβουν γιατί δεν είχαν παπά. Αυτά τα λόγια μόνο της γερότησας ήταν αρκετά να κάνουν τον πατέρα Γεράσιμο να γυρίσει πίσω και να παραμείνει στο χωριό. Λίγες μέρες χάρηκαν μαζί τους τον πατέρα Γεράσιμο οι λίγες αυτές οι οικογένειες των πατέρων παραδόσεων. Κάποιος από αυτούς εκοιμήθηκε κυρίω και ο πατέρας Γεράσιμος τον κύρευσε ως είχε καθήκον. Μετά όμως την κηδεία με εντολή του ημερολογίου επισκόπου τον συνέλαβε η αστυνομία. Στη συνέχεια τον κράτησαν στο τμήμα μεταγωγών της Πάρτης και μετά με ένα χωροφύλακα συνοδού τον απέλασαν στο Άγιον Όρος. Ήταν και αυτή μία από τις πολλές απελάσεις που του είχαν κάνει. Διδάσκαλος της Ορθοδοξίας και της Αγλονίτου Πίστεως στις ιερές παραδόσεις της Εκκλησίας μας δεν δίστασε ποτέ μα ποτέ να ελέγχει χωρίς φόβο δημοσίως όσους τολμούσαν να τις κακοποιήσουν, να τις καταπατήσουν, αλλά και ποτέ δεν αρνήθηκε να λειτουργήσει σε καιρό διωγμού. Πάντα αγωνιζόταν, πάντα έτρεχε, τα πάντα τολμούσε. Οι απελάσεις του στο Άγιον Όρος ακολουθούσαν η μία την άλλη. Τους διωγμούς του εκ μέρους των σχισματικών τους εδέχεται ως ευλογία Θεού. Το έτος 1938 με την ευλογία του πατέρα Γεράσιμου συνοδεία του έκτισε έξω από, τα μπάλτσα Θιβούν το ησυχαστήριο του Αγίου Γεωργίου. Εκεί ήλπιζε να ησυχάσει πια. Ήταν 76 ετών για να αφοσιωθεί στην ωραία προσευχή που τόσο λαχαθαρούσε η ψυχή του. Δεν ησύχαζε όμως γιατί και εκεί τον έβρισκαν και όσοι ήξεραν την αρετή του γέροντα. Και αυτός μόνος του, ο Παπαγεράσιμος, προθυμοποιεί τον και βοηθούσε όχι μόνο τα πνευματοπαίδια, μόνο πνευματικά τους χωρικούς, τις ψυχοσωτήριες νοσοσίες του, αλλά ακόμα και στις αγροτικές εργασίες. Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος για να τον σέβονται και να τον τιμούν ιδιαίτερα. Άκακος και πράος ποτέ δεν θύμωνε, μα και ποτέ από το στόμα του δεν έβγαιναν λόγια, έστω και αν επρόκειτο για τους διώχτες του. Κάποτε τον επισκέφθηκε ένας λειτουργός του. Ο Παπαγεράσιμος είχε μόλις επιστρέψει στο Άγιο Όρος που τον είχαν απελάσει κατά το μεγάλο διωγμό των γκου. Και τότε αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος Βλάχου 1951-1953 και στη συζήτηση ο επισκέπτης του τον ρώτησε πώς τα πέρασε για να ακούσει την άκακη απάντηση. Και αυτός ο ευλογημένος ο Σπυρίδωνος, τι είναι αυτά που μας κάνουν. Κάποτε πάλι κατέβαινε από το Άγιον Γεώργιο το ησυχαστήριό του πηγαίνοντας στο Λουτουφί Θιβών για να λειτουργήσει τον Ιερό Ναό της αποκεφαλίσεως του Πτημίου Προδρόμου. Στο δρόμο το συνάντησε κάποιος κακότροπος Μπαλτσέος ο οποίος το θεώρησε κακό όπως δυστυχώς το θεωρούν πολλοί ακόμα και σήμερα κατ' όνομα χριστιανοί, ψευδοχριστιανοί του νέου παπικού, όταν πρωί-πρωί συνάντησε παπά και τον ρώτησε άγρια πού πήγαινε καθώς και ότι αισθανόταν τέτοιο μίσος απέναντί του που ήθελε να τον πνίξει και συνέχισε το δρόμο του μουρμουρίζοντας και βρίζοντας και εκείνος τότε ήρεμα του απέντησε «Να είσαι ευλογημένος παιδί μου» και συνέχισε και εκείνος το δρόμο του τραβώντας το κομποσχήνι του. Ο Μπαλτσέος περνώντας έξω από το ησυχαστήριο του γέροντα που εν το μεταξύ είχε περάσει ο άδικος θυμός και παραξενεμένος από την απάθεια του γέροντα μπήκε και διηγήθηκε στη συνοδεία του τα συμβάντα θέλοντας να μάθει τι τέλος πάντων άνθρωπος είναι. «Καλά» αναρωτήθηκε. Με τόσα άσχημα λόγια που του είπα δεν αγανάκτησε. Δεν θύμωσε, δεν βάρνε καθόλου και απάντησή του δίδεται από στόμα ανθρώπου που πολύ καλά γνώριζε το γέροντα. «Απαθή στην Οδύνη, αυτός είναι ο γέροντας». Όταν ο πατήρ Γεράσιμος επέστρεψε στο ησυχαστήριο και τον ρώτησε τι του συνέβη με τον Μπαλτσέο στο δρόμο, εκείνος τους απάντησε ότι δεν έχει καμία έννοια να συνοριζόμαστε παιδιά και ανθρώπους που το μυαλό τους δεν έχει ακόμα πήξει. Ακτίμων και ταπεινόφρον θεωρούσε πάντα τον εαυτό του ελάχιστο. Καταβαίνοντας από το Άγιον Όρος φορούσε αρβίλες με πρόκες, κάτι που συνηθιζόταν εκεί. Όταν δε του πρόσφεραν σκαρπίνια για να μην ταλαιπωρείται, ξαφνιάστηκε και γεμάτος έκπληξη απήντησε χαριτωμένα. «Πώς αυτά τα φοράνε οι γιατροί?» Εκείνος
Πώς θα φορούσε τέτοια? Η φτώχεια δεν τον άφηνε αδιάφορο, όταν υπήρχε ανάγκη τα έδινε όλα. Κάποτε αφού λειτουργήσε στα σεπόλια, μοίρασε και του έδωσαν και ό,τι είχε δικά του, κρατώντας μόνο ένα κέρμα για το εισιτήριο, βέβαια να γυρίσει το σπίτι στην Κυψέλη μπαίνοντας στο τραμ. Έδωσε το κέρμα στον εισπράκτορα και περίμενε τα αρέστα νομίζοντας ότι έδωσε δεκάρικο. Ο εισπράκτορας που κατάλαβε από το ύφος του γέροντα το παρεξήγησε, τον ρώτησε χαμογελαστά: «Παππούλη μου, περιμένεις ρέστα, δραχμή είναι αυτή που μου έδωσες?» Και εκείνος τότε στεναχωρέθηκε καθώς τον αδίκησε, αλλά και άλλα χρήματα δεν κρατούσε πάνω του. Μα ο εισπράκτορας το μόνο που του ζήτησε ήταν η ευχή του, καθώς κατάλαβε την προαίρεσή του. Λάτρης της προσευχής δεν παρέλειπε ποτέ την ακολουθία του και ώρες ολόκληρες ξεχνιόταν στον κόσμο του κουμποσκηνιού του. Είχε καλά επινοήσει το ουδέν γλυκύτερο της προσευχής του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Τόσο πολύ είχε δοσμένη τη σκέψη του στην προσευχή, ώστε αν καμιά φορά ξεκουραζόταν το μεσημέρι και ξυπνούσε νομίζοντας ότι ξημέρωνε άλλη μέρα, ζητούσε να διαβάσουν για δεύτερη φορά την ακολουθία του. Όταν δε τον ρωτούσαν γιατί σηκώνεται τη νύχτα από τις καθορισμένες ώρες, απαντούσε με το ευαγγελικό ρήτο: «Η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και βιαστέ αρπάζουν αυτή Μαθαίου Ι.Α. 12. Και η προσευχή του καθαρή, βαθιά και δυνατή έκανε θαύματα. Πόσους και πόσους πνευματικά αρρώστους δεν εθεράπευσε, πόσοι και πόσοι πνευματικά αρρώστοι δεν βρήκαν τη γιατριά τους με την προσευχή και το σαραντάρι, σε όλες τις περιπτώσεις δαιμονισμένων, σύμφωνα με την ευαγγελική εντολή, τούτο το γένος δεν εκπορεύεται ή μίαν προσευχή και νηστεία». Ματθαίου Ι.Ζ. 21, επέβαλε στον εαυτό του, στη συνοδεία του και στους συγγενείς του Πάσχοντος, το σαραντάρι, και δεν ήταν λίγες φορές που οι άρρωστοι έτρεχαν στον Παπαγεράσιμο. Όταν ένας εφημέριος στη μεταμόρφωση Κυψέλη το 1934 έφεραν να διαβάσει μια κοπέλα δαιμονισμένη που είχε πάθει από το εξής παρεξιστατικό. Είχε μια αδελφή έγκυο η οποία σήκωσε βάρος και έκανε αποβολή και πέθανε. Όταν έμαθε την τραγική αυτή είδηση από την υπερβολική στεναχώρια της η κοπέλα, σκάρτησε δηλαδή, έπαθε. Στην κηδεία της αδελφής της χτυπιόταν και φώναζε το δαιμόνιο μέσα της: «Δε φταίω εγώ, αυτή φταίει που απελπίστηκε και τα βάλε με το Θεό», έλεγε συνέχεια. Της διάβασε εξορκισμούς πολλές φορές ο Παπαγεράσιμος και μια μέρα εκεί που διάβασε εξορκισμούς, άκουσε να λέει το δαιμόνιο από μέσα της: «Θα φύγω όταν θα γεννηθεί ο Γιάννης». Και πράγματι, την ανήμερα του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου 24 Ιουνίου, μετά την δοξολογία, ο πατήρ Γεράσιμος τη διάβασε για τελευταία φορά και θεραπεύτηκε. Άλλη φορά πάλι ο γέροντας με τη συνοδεία του βρέθηκε στο μοναστήρι του Αγίου Μάρκου του Χανιώτη στην Πάρο. Ήταν το έτος 1935 και εκεί έφεραν τη γυναίκα ενός ράπτη που είχε πάθει από δαιμονικό φόβο. Και πάλι ο πατέρας Γεράσιμος άρχισε το καθιερωμένο για την περίπτωση σαραντάρι και το διάβασμα των εξορκισμών. Σε μερικές μέρες όμως η γυναίκα, επηρεασμένη από το δαιμόνιο, τόσκασε και κατηφόρησε προς το λιμάνι της Πάρου για να πνιγεί. Στα μισά του δρόμου την πρόλαβαν και έφεραν πίσω στο μοναστήρι. Στις 39 μέρες την έπιασε μια κατάσχετη αιμορραγία και 40 μέρες μετά τη Θεία Λειτουργία, αφού την τάραξε δυνατά το δαιμόνιο, ελευθερώθηκε από αυτό για πάντα. Και σωματικά άρρωστοι βρήκαν τη γιατριά τους κοντά στον πατέρα Γεράσιμο. Η αγιότητα και η χάρη του Θεού που τον επεσκίαζε φαίνεται ακόμη μία φορά. Όταν ήταν λειτουργός στο ναό των Αγίων Τριών Παρθένων στο Βοτανικό Αθηνών, κάποια κυρία τον κάλεσε σπίτι της για να της διαβάσει το παράλληλο κοριτσάκι της. Εκείνος με απόλυτη πίστη στη δύναμη του Θεού διάβασε αγιασμού και τις ευχές για τους ασθενείς, αφού το αγίασε και το σταύρωσε φεύγοντας, και συμβούλευσε να αρχίσει τον αγιασμό σε μία σκάφη και εκεί να βουτήξει το παράλληλο παιδί της. Αφού έφυγε ο πατέρας Γεράσιμος, έκανε αυτό που της είπε και το θαύμα έγινε. Την άλλη μέρα η ευτυχισμένη και χαρούμενη μάνα μαζί με το παιδί της πήγαν στο ναό να δοξολογήσουν και να ευχαριστήσουν το Θεό και τον άξιο δούλο του πατήρα Παπα Γεράσιμου. Μία ωραία και αξιομήμητη συνήθεια που στόλιζε το γέροντα ήταν ότι ποτέ
δεν έφτιανε στη γη και συμβούλευε πάντοτε ότι η γη πρέπει να τη σεβόμαστε. Από αυτή πλαστήκαμε και σε αυτή πάλι θα επιστρέψει το σώμα μας. Φαίνεται πως ότι ο πατηριερέας μας είχε αξιωθεί και του προορατικού χαρίσματος. Μια φορά μια κοπέλα σε ένα κοντινό χωριό επισκέφτηκε το ησυχαστήριο του γέροντα και σε μια στιγμή που έτυχε να τον βοηθήσει να φορέσει το ράσο του, της είπε, αφού την ευχαρίστησε: «Εσύ κόρη μου θα γίνεις καλογριά». Δεν πέρασαν 2 χρόνια και η προώρησή του έγινε πραγματικότητα, ενώ η κοπέλα προηγουμένως δεν είχε καν σκεφτεί τη ζωή αυτή. Μία άλλη φορά συνέβη το αντίθετο. Σε μία κοπέλα που ήδη καλογέρευε, από μόνη της είπε: «Παιδί μου, ο σύζυγος που θα πάρεις και μάλιστα πολύ γρήγορα θα είναι μεγάλος στην ηλικία». Η κοπέλα ξαφνίστηκε για το απίστευτο που ο γέροντας είχε σχετικά με τη ζωή της. Δεν πέρασε όμως πολύ καιρός και το αδύνατο κατά εκείνη συνέβη όπως ο γέρος το είχε προείπει. Είχε φτάσει σε βαθιά γεράματα. Όπως κάθε άνθρωπος αρετής και αγίας ζωής απολαμβάνει στιγμές εξαιρετικές, στιγμές ουράνιες. Το ίδιο ο πατέρας Γεράσιμος απολάμβανε. Όταν πολλές φορές τον καλούσαν να εξυπηρετήσει τα γύρω χωριά που συνέβαινε να μην έχουν ιερέα, ήταν πάντοτε προθυμουσέτη και κάποτε τον ζήτησαν στο χωριό Χώσια για να κάνει την κηδεία που, και εκεί που συνέβη να χάσει το ράσο του για πρώτη φορά που είχε φορέσει. Όταν επέστρεψε στο ησυχαστήριο, είπε στην αδελφή: «Το βγάλαμε το μεροκάμα το κόρη μου». Επειδή είδε ότι η αδελφή στεναχωρήθηκε πολύ, την καθησύχασε λέγοντας: «Μη στεναχωριέσαι, κόρη μου. Ο Άγιος Μηνάς θα μας το φέρει». Δεν πέρασαν ούτε 2 μέρες και ένας καβαλάρης σταμάτησε στην πόρτα τους την ώρα που η αδελφή τίνασε το τραπεζομάντιλο για τη μεσημερινή τράπεζα. «Γερόντισσα, ευλογείτε», της είπε ο καβαλάρης. «Πάρτε το ράσο του γέροντά σας». Η γερόντισσα ευχαριστώντας πήρε το ράσο και τον προσκάλεσε για ένα νερό. Ο καβαλάρης αρνήθηκε και δια μιας χάθηκε, εξαφανίστηκε στο ίδιο ακριβώς μέρος που βρισκόταν. Έκπληκτη από το θαυμάσιο αυτό η γερόντισσα μπήκε στο σπίτι και το διηγήθηκε με τρόμο και συγκίνηση το γέροντα. Και εκείνος απλά της εξήγησε ότι ήταν ο Άγιος Μηνάς. Άλλη φορά ο γέροντας λειτουργούσε στο μοναστήρι του στον Άγιο Γεώργιο όταν εμφανίστηκε ένας μοναχός χωρίς δράσο και σκούφο και με μαλλιά ρηγμένα στους ώμους του. Την ώρα του χεροβικού που ο πατέρας Γεράσιμος έριψε στους ώμους του τον αέρα για να βγάλει τα Άγια, πλησίασε ο άγνωστος μοναχός και προσπάθησε να τακτοποιήσει το ιερό άμφιο στους ώμους του γέροντα. Ο παπαγεράσιμος όμως, ο οποίος όταν λειτουργούσε δεν άφηνε κανένα να τον πλησιάζει, χωρίς να δει ποιος ήταν, τραβήχθηκε για να αποφύγει την έλεγχη. Μετά την απόλυση ο μοναχός με σεβασμό προσκύνησε και έφυγε αμήλυτος όπως ακριβώς και ήρθε. Πολλοί είναι εκείνοι οι πιστοί που και σήμερα ακόμα προκειμένου να βρουν κάτι χαμένο επικαλούνται τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Μηνά. Μοναχοί από τη συνοδεία του γέροντα σκέφτηκε ότι δεν έπρεπε να αφήσουν τον μοναχό να φύγει χωρίς να του δώσουν κάποια ευλογία, μια και για πρώτη φορά ήταν στο μοναστήρι τους. Αφού λοιπόν πρώτα πήρε ευλογία από τον γέροντα, δίπλωσε μία φανέλα από τις καινούργιες που είχε πλέξει και για τον ίδιο και έτρεξε να προσλάβει τον μοναχό. Τον φώναξε και δίνοντάς του το δέμα του είπε: «Πάρτο, σας παρακαλώ, πάρτε το αυτό, είναι ευλογία από τον γέροντα». Ο παράξενος αυτός, παίρνοντας το δέμα, έκλεινε την κεφαλή του ευχαριστώντας τη γερόντισσα και πριν προλάβει να κάνει 2 βήματα, χάθηκε από μπροστά της. Έντρομη έτρεξε και το ανέφερε στο γέροντα το έκλειδο που ο Θεός της επέτρεψε να δει. Και ο φωτισμένος γέροντας εξήγησε πως ήταν ο τίμιος πρόδρομος και πως το είχε ξανακάνει αυτό στο μοναστήρι. Ακούτε να ημερολογείτε θαύματα που λέτε ότι είναι ανίεροι του πατρίου. Ακούτε. Μετανοήστε λοιπόν. Με αγάπη σας το λέω. Μία ακόμη απέλαση στο Άγιον Όρος περίμενε τον υπέργυρο 90 ετών πια πατέρα Γεράσιμο. Ήταν στο πρόγραμμα του Θεού οι εκλεκτοί του να δοκιμάζονται μέχρι το τέλος τους. Ήταν το νερόνιο διωγμό του Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος Βλάχου το 1952 όταν ξαφνικά μία μέρα τον άρπαξαν από το κελί του όπως βρισκόταν μόνο με το ζωτιστικό του και το σκουφάκι του. Μετά από πολλές ημέρες κοπιαστικού ταξιδιού με μία αστυνομική συνοδεία τον οδήγησαν και πάλι στο Άγιον Όρος όπου βρήκε την ευκαιρία να προσκυνήσει για τελευταία φορά τη μονή της μετάνοιάς του.
τη μονή της μετανοίας. Τα γυρατιά αλλά και η τελευταία του απέλαση είχαν αρκετά εξαντλήσει τον πατέρα Γεράσιμο. Έτσι στις 5 Αυγούστου του 1955, ξημερώνοντας Δευτέρα, αναπαύτηκε κύριο. Την Παρασκευή, τρεις μέρες πριν κοιμηθεί, παρακολούθησε στο εκκλησάκι του την τελευταία του Θεία Λειτουργία με ιερουργό τον υποτακτικό του αείμνηστο πατέρα Χρυσόστομο Σταμούλη. Κατά τη θεία αυτή λειτουργία ο πατέρας Χρυσόστομος, επειδή ο γέροντάς του είχε καταβληθεί, θεώρησε σωστότερο να τον κοινωνήσει ο ίδιος και όχι να τον αφήσει να κοινωνήσει μόνος του. Γι' αυτό λίγο αργότερα στην αδελφή που τον υπηρετούσε είπε με παπαδικό παράπονο, με παιδικό παράπονο: «Κατάλαβες τίποτα, κόρη μου? Ο γιος μου γρήγορα μας πήρε τα πρωτεία». Την Κυριακή μέχρι το μεσημέρι ήταν στην ίδια κατάσταση, αλλά το απόγευμα χειροτέρευσε. Μόλις τελείωσαν τον Εσπερινό, προαισθανόμενος το μεγάλο ταξίδι, του είπε: «Μέχρι εδώ ήταν, παιδιά μου, φεύγω». Και στις τελευταίες στιγμές του ο καημός του ήταν η ακολουθία του. Αγωνιούσε ποτέ να του διαβάσουν, μιας και μόνος του δεν τα κατάφερνε πια. Στις 4 ημέρα, ξημερώνοντας Δευτέρα, όπως καθόταν στην πολυθρόνη και τραβούσε το κομποσχήν του, παρέδωσε ήσυχα και ειρηνικά την ψυχή του. Έτσι απλά και ήσυχα, όπως άλλωστε ήταν και όλη του η ζωή, τελείωσε εν κυρίω ο Παπαγεράσιμος, ο οποίος επί 30 ολόκληρα χρόνια ευβάσταξε μαζί με τους τότε πατέρες όλο το βάρος των πρώτων χρόνων του ιερού αγώνας της Εκκλησίας μας με θαυμαστό ζήλο, ιόβιο καρτερία και αποστολική ανιδιοτέλεια. Το θάνατό του δεν τον ανήγγειλαν τα τότε κυκλοφορούντα έντυπα. Ούτε ρητορική επικίδιοι λόγοι εκφωνήθηκαν κατά την κηδεία του, αλλά και αυτοί οι λίγοι χωρικοί πνευματικά του τέκνα που ήρθαν για να σπαστούν για τελευταία φορά το χέρι του, έφυγαν αμέσως γιατί ξέσπασε μεγάλη νεροποντή και κινδύνευσε τα γεννήματά τους. Τούτο το είχε κατά κάποιον τρόπο προφητέψει ο πατέρας Γεράσιμος όταν ζούσε. Ο πατέρας Γεράσιμος ήταν από τα πλάσματα του Θεού που είναι προορισμένα να μας στηρίξουν στην ορθόδοξο πίστη, να μας παρηγορούν στις λήψεις και να μας δίνουν θάρρος στη ζωή, με παράδειγμα τη δική τους. Ευχόμεθα, πατέρα Γεράσιμε, να εύχεσαι και να πρεσβεύεις και για μας στη Βασιλεία των Ουρανών, να ο Κύριος να μας σώσει και να επιστρέψει την πατρίδα μας στο Πάτριον Ορθόδοξον Εορτολόγιον, όλους τους Έλληνες που πλανήθηκαν και είναι ακόμα στο νέο και σε αυτούς που δεν γνωρίζουν. Την ευχή σου, πατέρα Γεράσιμε, να έχουμε.